Καλό καλοκαίρι, φεύγεις. Γιατί μιλάς. Βούγκα. Πάμε πάλι. Χαίρετε. Το Muppet Show είναι και απόψε εδώ. Παρασκευή βράδυ. Τώρα δεν το λες και βράδυ. Ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Μάλλον μέρα είναι έξω. Η τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. Όπως και όλο το πρόγραμμα του WebTV. Θα σας πούμε στο τέλος τα καθέκαστα, τέλος πάντων. Καλοκαίρι. Βλέπετε πίσω μου, μάλλον από εδώ, η εικόνα που έχουν βάλει τα παιδιά στο monitor είναι χαρακτηριστική. Μπάλα και παραλία, και δεν έχει και μπάλα καθόλου φέτος. Καθόλου. Τίποτα. Δηλαδή, ούτε μπάλα, Νίκος Καρής εδώ, ούτε μπάλα, ούτε κάτι άλλο μεγάλο. Ο Στίβος νομίζω έχει παγκόσμιο τον Αύγουστο στο Λονδίνο, και μετά έχει το Ευρωμπάσκετ που είναι αρχές Σεπτέμβρη. Και τον Αύγουστο θα έχουν ξεκινήσει κάτι Αγγλίες Γερμανίες. Όχι, εντάξει, αυτά αρχίζουν. Μα είδα προχθές σαν τα κόλλωμα και τέτοια αρχίσανε. Το στοίχημα δεν σταματάει ποτέ, όπως είπαμε. Είμαστε εδώ εμείς για να σας δώσουμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, όσα έχει τέλος πάντων, λίγα, πολλά, αυτά είναι. Σιγά σιγά τώρα που θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά κύπελα στις μικρότερες, μάλλον στις χαμηλότερες βαθμολογίες, θα αρχίσουν να είναι αρκετά τα παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Βέβαια θα είναι αυτές οι φοβερές ομάδες, Φλόρα Ταλίν και γιγαντίες. Αυτές που δίνουν κάτι πεντάρια, ξεγυρισμένα, εξάρια, κάτι. Ή 0-0, δεν υπάρχει σουτ στο τέρμα. Λοιπόν. Τι κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε τίποτα? Όχι, δεν κάναμε τίποτα. Μας έπιασε το καλοκαίρι μας. Δεν πειράζει, εντάξει. Ελπίζουμε την τελευταία εκπομπή να κάνουμε ό,τι κάναμε την πρώτη εκπομπή. Εντάξει. Που είχαμε σπάσει την μπάνκα. Δυσκολεύει το στοίχημα τώρα με όλα αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, είναι περισσότερο θέμα τύχης. Άγνωστα είναι. Είναι περισσότερο θέμα τύχης. Κυνηγάς αποδόσεις, ανατροπές, αυτά. Εντάξει. Βγάζει κοσμάκης, μην νομίζεις. Όταν είπαμε ότι είναι λιγότερα τα παιχνίδια, μπορεί και κάποιος να τα παρακολουθεί καλύτερα. Επί της ουσίας Σκανδιναβίες είναι που κρατάνε τον κόσμο, δηλαδή, μέσα στο παιχνίδι. Και ίσως πλέον και η Λατινική Αμερική. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Η Λατινική Αμερική πάντα έχει το πρόβλημα ότι παίζει βράδυ. Δηλαδή παίζει νύχτα. Και οι περισσότεροι θέλουν να τα βλέπουν να μάτς. Εννοώ να παρακολουθούν την εξέλιξη. Δύσκολα παίζεις το μάτς και κάθεσαι και περιμένεις το πρωί να δεις τι έκανες. Σωστό. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι ίσχυε πάντα. Στα νυχτερινά, πολύ νυχτερινά μάτς, ας πούμε. Δεν έπεφτε τόσο μεγάλο ποντάρι. Ή κοιμάσαι και βάζεις ειδοποίηση στο κινητό και μόλις ακούσεις. Τραγωδία. Δηλαδή, καταρχήν, άμα είναι να πιάσεις, που λέει ο λόγος, μου έχει γίνει, σε όλους θα γίνει οπωσδήποτε. Να περιμένεις ένα μεγάλο παιχνίδι. Θυμάμαι. Έπαιζε ρε γάμο. Και δεν ήταν και καλοκαίρι. Ήταν ψιλοχειμώνας, αλλά έπαιζε κάτι. Κόπα Λιμπερταδόρες, δεν θυμάμαι τρεις. Ποια ομάδα ήταν, με μια που έχει φοβερή έδρα, ίσως Ασουνσιόν, δεν θυμάμαι τι. Και την περίμενα για να κλείσω ένα δελτίο 6 μάτς. Είχα πιάσει τα 5 και περίμενα αυτό. Και ήταν και μια ομάδα μου ήρθε έτσι όπως το πες, μήπως είναι η Emelec. Όχι, δεν είναι Emelec. Είναι μια η οποία έχει φοβερή έδρα. Και θυμάμαι μετά, γιατί έπαιζα και πριν και μετά και κέρδιζε πάντα με συνδράτη. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί προκύψαν πολλές μετά. Και περίμενα, έπαιζε 4 ώρα το πρωί. Αλλά περίμενα για ένα καλό ποσό. Πολύ καλό. Και είχα παίξει άσο από ημίχρονο κιόλας. Δηλαδή έκλεινα το δελτίο σε 4-5-6 με άσο από ημίχρονο. Ναι. Και ήταν 2-0 στο 25. Λες, καθάρισα. Είχα πει καφέδες και τα λοιπά. Πω, από λέω, πού να κοιμηθείς μετά, 2-0. Και στο 45 γίνεται 2-1. Σφίγγεσαι σιγά σιγά. 4 η ώρα το πρωί στο σπίτι να κάνεις βόλτες μέσα να τελειώσει το μάτς. Δηλαδή. Εκεί το κλείνεις το στοίχημα, αν το έχεις παίξει στο ίντερνετ. Τότε είχα παίξει στον παππού. Και τελικά έκατσε 2-1 και πληρώθηκα. Αλλά θυμάμαι, πού να κοιμηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά, δηλαδή τώρα. Και μετά, δεν κοιμάσαι και μετά. Δηλαδή και 6 ώρα δεν κοιμάσαι. Αν το έχεις πιάσει, σκέφτεσαι και τέτοια. Αλλά θέλω να πω ότι και τώρα ακόμα με το ίντερνετ που παίζουμε αρκετές φορές, περιμένεις ένα μάτς το βράδυ που έχει ξανατύχει. Πού να κοιμηθείς, είσαι εκεί από πάνω να το βλέπεις. Τότε δεν υπήρχε και. Δεν είχαμε εξοικειωθεί με τις εταιρείες, το είχα πιάσει εγώ και βλέπαμε από το τελετέξτ. Δηλαδή στο τελετέξτ. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, 2-37. Ναι, διάφορα. Σε εμάς 3-11. Στην Κυπριακή, στο ΡΙΚ που ήταν πιο γρήγορο. Πιο γρήγορο, μπράβο. Ναι. Και περίμενες εκεί να δεις. Αλλά τώρα που έχεις τα κινητά και έχεις τα μάτια όλη την ώρα, δεν κοιμάσαι με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων. Τα είπαμε αυτά. Εξελίξεις διάφορες στα ποδοσφαιρικά και στα μπασκετικά, όχι τίποτα συγκλονιστικά. Το ποδόσφαιρο είναι ίσως η πιο φτωχή χρονιά. Και θα είναι, το περιμέναμε άλλωστε. Είχαμε πει ότι το επίπεδο θα πάει παρακάτω. Ο Μπέργκ, όπως τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ έπεσα μέσα σε όλες τις εκτιμήσεις. Και κάτω από τη ρήτρα. Κρίμα που πήγε με τόσα λίγα λεφτά. Δεν γινόταν αλλιώς. Και βγαίνει και τόσα δίνανε. Ο Σέιχης με την Καμίλα και λέει. Ο Τσάκας, ο πρίγκιπας. Και λέει ότι τα 300 λέει δεν είναι. Τώρα λένε για ένα 800. Μα ήταν δεδομένο ότι θα φύγει με πολύ λιγότερα, γιατί αυτά δίνανε οι Άραβες. Εγώ πιστεύω ότι ήταν.
Είχε κλείσει μεταγραφή πιο πριν. Και απλά το επικοινωνιακό πρόβλημα ψάχνανε πώς θα διαχειριστούν και εκεί επάνω έκατσε κέντα και έφυγε ο Λιμπερόπουλος. Για μένα. Και έρχεται τώρα ο Νταμπίτσας πάλι πίσω. Συζητάνε, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πάντως έχει ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με τα προβλήματα όλα αυτά. Ο Ζουνίδης στρατιώτης κάθεται εκεί να μαζέψει ότι μπορεί ο Μαρίνος. Αλλά τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ήδη κρίμα. Δηλαδή Μολέδο αρχίσαμε να λέμε, να αρχίσουμε να συζητάμε πάλι ότι θα φύγει. Ο Χούλτ έκανε προσφυγή. Ο Χούλτ έκανε προσφυγή για να φύγει, για να πάρει τα λεφτά. Ναι. Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Τι να λέμε τώρα. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Χρωστάει λεφτά σε όλους τους παίχτες. Δηλαδή είναι έκθετος σε όλες τις περιπτώσεις. Που να μην τα βάζουν τώρα και οι οπαδοί με τους παίκτες. Είναι υπάλληλοι και αυτοί οι παιδιά. Όχι, πρέπει να πληρωθούν. Οι παίκτες, ειδικά οι ξένοι. Μπαίνουμε πάλι σε δύο τρυπάκια. Καλά, και οι Έλληνες πλέον δεν είναι κανένα. Και οι Έλληνες. Δηλαδή, εποχή Σαραβάτου, τα συμβόλαια είναι, υπάρχουν, είναι και μικρά, δεν είναι και μεγάλα. Δηλαδή ζουν από αυτά και πρέπει να τα πάρουν. Εντάξει, οι Έλληνες μπορούν να κάνουν λίγο περισσότερη υπομονή, αλλά όταν είσαι έκθετος απέναντι στον παίχτη σε τέτοια μεγάλη ομάδα, δεν έχεις μέλλον. Δεν έχεις μέλλον σε τίποτα. Δηλαδή ψάχνεις τώρα να βρεις έναν παίχτη να πάρεις. Θα πάρουμε τον Αλτμάν. Δεν έχεις όρεξη να παίξεις. Ήρθε ο Αλτμάν σήμερα. Ήρθε ο Αλτμάν. Ωραία. Πήρες έναν παίχτη. Οι μάνατζερ που θα κάνουν συμφωνία μαζί σου θα κοιτάξουν να σου δώσουν ό,τι τελευταίο έχουν γιατί αυτό θα έρχεται σε σένα. Δηλαδή, καλές περιπτώσεις με γνώμονα ότι χρωστάς, δεν πληρώνεις, δεν κάνεις, έχεις δυσκολίες, δεν θα κάνεις. Ναι. Θα προτιμήσεις να πάει κάπου αλλού. Ακόμα και στα Μιράτα που πήγε ο Μπέργκα. Δηλαδή, ο Μπέργκα δεν είχε κανένα λόγο τώρα να πάει στα Μιράτα. Αυτό είναι και επικοινωνιακό λάθος. Δηλαδή, δύσκολα τώρα κάποιο παίκτη γνωρίζοντας όλους αυτούς. Νίκο, το πρόβλημα είναι οικονομικό. Όταν έχεις οικονομικό πρόβλημα, δεν μπορείς να το κρύψεις. Δεν μπορείς. Δεν έχεις λεφτά, τέλος. Έχεις πρόβλημα. Εδώ, μεγάλο. Δηλαδή, δεν είχε έχουν περάσει όλες οι ομάδες, το έχουν περάσει και το ξέρουν. Ξέρουν όλοι πώς είναι. Και ο Ολυμπιακός το πέρασε στα 5 χρόνια τότε. Δεν είχε ούτε 180 ναι. χιλιάρικα να κρατήσει τον Κλωναρίδη. Δεν είναι λίγα. Είναι αυτά δεν είναι λίγα, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι λίγα για το μέγεθος αυτό. Θέλω να. Του Ολυμπιακού κάποτε του κοβόταν το ρεύμα, α του Ρέντι. Τη ΣΑΕΚ δεν είχαν να πάνε, πηγαίνανε με το πούλμαν. Ναι, 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 δηλαδή τα έχουν περάσει όλοι δεν είναι... και θα τα περάσουν. Το δηλαδή, θέμα είναι ότι δεν φαίνεται μια λύση στον Παναθηναϊκό. Είναι πρωτόγνωρο. Δεν φαίνεται μια λύση ναι, μπροστά. Συμφωνώ. Στον Παναθηναϊκό είναι πρωτόγνωρο. Το ξέρουμε. Γι' αυτό κάτι και μεγαλύτερη εντύπωση σε εμάς. Αλλά λύση. Τα έχουμε πει. Ποια λύση. Πού να πάει τώρα ο άλλος να αναλάβει. Τρίτη εθνική μόνο. Αν σβήσουν τα χρέη. Μα δεν σβήνουν τα χρέη. Μα δεν σβήνουν τα χρέη. Δεν σβήνουν τα χρέη. Και δεν είναι λύση στην εθνική. Μην λέμε τώρα βλακίες. Οι ΑΕΚ δηλαδή το κάνουν ωραία. Μια ζωή θα του λέω ότι πέσανε στην τρίτη εθνική. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πέσει ποτέ. Τι, να πέσει τώρα για να βρεθεί κάποιο. Ποιο θα βρεθεί, κανείς δεν θα βρεθεί. Γιατί όλο το κλίμα στην ομάδα, εδώ και χρόνια δεν είναι τωρινό, είναι τέτοιο που σε αποτρέπει ακόμα και να θέλεις να μπεις, δεν θα μπεις. Γιατί λεφτά δεν θα βγάλεις, δεν έβγαζε και ποτέ. Ποτέ κανείς δεν έβγαζε. Έτσι νόμιζαν οι μάγκες ότι βγαίνουν λεφτά. Δεν έβγαζε ποτέ κανείς. Το θέμα είναι ότι τα έβαζε κάποιο, ειδικά στη δική μας την ομάδα, στον Παναθηναϊκό δηλαδή που. Εγώ το παρακολουθώ δύο χρόνια. Έβαζε ο Βαρδινογιάννης, τον βρίζανε. Ήρθανε οι πολυμετοχικοί, βάλανε, κάνανε τρομερά λάθη. Κάποιος κόσμος τους έβριζε για αυτούς. Δηλαδή έτσι είναι. Αδίκως δικαίως. Εγώ δεν λέω αν είναι δικαίως ή αδίκως τους βρίζουν. Όχι, έτσι πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει κριτική. Αλλά κοίταξε, πάντα πρέπει να υπάρχει και στο πίσω του μυαλού ότι αυτός βάζει τα λεφτά του. Για να κάθομαι εγώ να ασχολούμαι. Πρόσεξε. Δηλαδή δεν είναι ωραίο το σύστημα που είχε να κάνει ο Αλαφούζος και ήταν το πιο σωστό. Όπως το κάνουν τη λαϊκή βάση κτλ. Δεν πέτυχε. Και δεν θα πετύχει ποτέ σε αυτό. Να σου πω όμως και κάτι. Εγώ σε εισαγωγικά τσακώνομαι με κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού. Γιατί λένε για τον Αλαφούζο. Τους λέω ρε παιδιά, αν δεν ήταν ο Αλαφούζος. Δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Αλαφούζος έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος όμως. Ωραία. Αυτό έκανε, ναι, βέβαια. Έτσι. Έβαλε λεφτά περισσότερα από ό,τι βάλανε οι άλλοι πριν. Βγήκε έβαλε... μπροστά μόνος, δεν υπήρχε κάποιος άλλος πριν 3-4 χρόνια. Αν έχει την κριτική ότι απέτυχε, θα την κάνει. Βρε, απέτυχε, αλλά δεν υπήρχε και κάποιος άλλος. Το λέμε. Αυτό εδώ δεν ήταν το Βαρδινογιάννη που είχε την ομάδα. Τότε δεν μας ενδιαφέραν τα λογιστικά. Λία, είναι ιστορία κτλ. Τώρα που δεν έχουμε ένα μαντήλι να κλάψουμε, κοιτάζουμε όλη τη χρέωση έχουμε όμως. Λοιπόν, δεν πάει έτσι. Και ξέρει τώρα, είσαι επιχειρηματίας, ωραία. Θα πας να μπεις, πού να μπεις. Σε αυτό το λούκι που άμα δεν πάει καλά η ομάδα. Θα σε βρίζουν από το πρωί το βράδυ και δεν θα χάσει και τα λεφτά σου. Δεν πάει κανένας επιχειρηματίας. Μα δεν πάει. Επειδή γιατί έχει, είναι έτσι, πρώτον είναι... έχει χρέη ναι. Και μετά έχει να ανταγωνιστεί Σαββίδη, Μαρινάκη. Και χρέη να μην έχει και το Σαββίδη να μην είχε, ξέρει, θα βάλει τα λεφτά του και θα κριθεί από την ομάδα. Αν δεν πάει καλά η ομάδα, κανείς δεν θα τον αναγνωρίσει ότι βάλει τα λεφτά του. Θα αρχίσουν να τον βρίζουν πάλι όπως βρίζουν τους προηγούμενους και τους προηγούμενους και τους προηγούμενους. Που σημαίνει εγώ γιατί να μπλέξω. Ειδικά στη σημερινή κατάσταση. Δεν λέω να είμαστε όπως ήμασταν το 5, το 6, το 4 ναι, ναι, ναι. Που τα σκορπάγαν όλοι. Τώρα εδώ γιατί να πάει να μπλέξει ο άλλος. Δηλαδή δεν υπάρχει και το παραμύθι, η ομάδα είναι μαγαζί γωνία και θα γίνει γνωστός κτλ. Πλέον δεν είναι. Όχι και ποτέ δεν ήταν. Να σου το πω εγώ για αλλιώς. Και ποτέ δεν ήταν. Ποτέ δεν ήταν. Εντάξει, το 2-3-4. Δεν ήταν ποτέ, Νίκο. Το 2-3-4 ήσουν αναγκασμένος να δίνεις περισσότερα λεφτά, περισσότερα. Πάλι χαμένος ήσουν. Οι ομάδες πάντα ήταν αυτοί που τις είχαν. Πάντα. Δηλαδή
Και εγώ το έλεγα και τσακωνόμουν με Παναθηναϊκούς πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Πριν αρχίσουν να πολύ μετοχικότητες, Βαρδινογιάννης κτλ. Οι ομάδες είναι αυτός που τις έχει και δεν βάζει τα λεφτά. Και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η Τσέλσι τι ήταν πριν πάει ο Αμπράμοβιτς. Τίποτα. Πιθανότατα να φύγει ο Αμπράμοβιτς πάλι τίποτα θα είναι. Λέω ότι μην μας πρίζουν. Δεν είναι ούτε φανέλα ούτε ο κόσμος ούτε τίποτα δεν είναι. Είναι άμα έχεις έναν τύπο που ο οποίος τα σκάει, έχεις ομαδάρα. Τέλος. Οι ομάδες είναι οι ιδιοκτήτες τους πρώτα. Πρώτα οι ιδιοκτήτες τους. Σωστό, ναι. Και οι ιδιοκτήτες βέβαια μπορεί να πάνε για, λόγω του κόσμου, αλλά είναι παρέργο. Δηλαδή είναι παράπλευρο. Δεν είναι ο λόγος. Εννοώ ότι αν έχεις ένα πλούσιο ιδιοκτήτη, ακόμα και ο Ελυσιακός να είσαι, που είναι η ομάδα της γειτονιάς μου, μια χαρά θα πας. Γίγαντας είσαι. Λοιπόν, το έχουμε δει σε άπειρες ομάδες. Μην λέμε ιστορίες τώρα. Και το παραμύθι ότι οι ομάδες δεν πεθαίνουν ποτέ είναι ένα παραμύθι. Και αυτό. Αν η ομάδα έχει πρόβλημα, θα πεθάνει. Γιατί και η Άκρη και στην Καμεθνική, και άμα δεν ήταν ένα να σηκώσει, πάλι εκεί θα ήταν. Ο Φωστήρας, ο πιο παλί. Έτσι πάει. Θα πεθάνει η ομάδα. Ναι. Άμα δεν έχει λεφτά να πληρώσει, τέλος. Δεν πεθαίνει η ομάδα σαν ιδέα, ναι, δεν πεθαίνει. Ο Παναθηναϊκός πάντα θα υπάρχει. Αλλά μπορεί να πει στην Πειτεθνική. Επιχειρήσεις είναι αυτές. Μπορεί να πει στην Πειτεθνική. Όπως μια επιχείρηση. Ο Άρης μπορεί δεν να το πει σαν ομάδα. Ναι, αλλά πει στην Πειτεθνική στη Δέλτα. Εγώ δεν λέω ότι θα σβήσει. Ας πάει να το δει στην Πειτεθνική. Σιγά μην πα. Λοιπόν, ο ρεαλισμός δεν υπήρξε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό το πληρώσαμε στις καλές εποχές. Δηλαδή εννοώ δεν κάναμε την υπέρβαση όταν έπρεπε να την κάνουμε. Τώρα πια είναι αργά. Τώρα έχει πρόβλημα όλη η χώρα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Μα έτσι, ας πούμε να είπες για τον Αμπράμοβιτς. Η Manchester City ήταν κάτι πριν πάει ο Άραβας. Ακριβώς. Μα δεν είναι. Είναι και είναι η Paris Saint-Germain. Δηλαδή, δεν ήταν. Όχι, ήταν. Αλλά δεν ήταν άλλη δεκαετία. Αυτό το επίπεδο, ναι. Αυτό το επίπεδο που είναι. Η Marseille είχε πάει ταπί και την έκανε ομάδα. Έφυγε ο ταπί, καταστράφηκε. Σηκώθηκε μετά από 20 χρόνια πάλι. Έτσι. Πάλι κάποιο άλλο πήγε να χώσει χρήματα. Δεν είναι. Οι ομάδες είναι αυτοί που τις διοικούν. Τέλος. Το παραμύθι όλο είναι στο λαϊκισμό. Αρέσει τον κόσμο να ακούει ότι εγώ είμαι η δύναμη. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε εσύ με τη δύναμη. Ο Άρης έχει μικρότερη δυναμική από τον Ατρόμητο. Όχι. Λοιπόν, κάτσε στη Β' Άρη όμως. Να παίζει ο Ατρόμητος πίσω πάνω στην πρώτη. Τι θες να κάνουμε. Έτσι πάει. Ο Ηρακλής λοιπόν, το ίδιο. Όλοι. Που... λοιπόν. Άλλες εποχές έβγαινε Ευρώπη ο Ηρακλής, τώρα είναι Β' Εθνική. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Λιβαδιακός μόνο δεν πάθει. Μόνο κομπότης ο Γιάννης. Μα και ο Λιβαδιακός έχει βρει ένα κομπότη. Με το κόλπο, με το έτσι, με το αλλιώς. Υπάρχουν και άλλοι Λιβαδιακοί, αλλά δεν βρήκαν ένα κομπότη. Βρήκαν έναν, ας πούμε, άλλο τύπο. Στα τρικάλα στο άλλο. Πέσανε 10 κατηγορίες μετά. Μα σκέψου και ποιες ομάδες κάναν ένα ο Θρασίβουλος, ο Ακράτητος, όλοι αυτοί και ξαφνικά. Ναι, άμα δεις το παρελθόν. Εδώ Πατσεραϊκός που ήταν ο Μαδάρα κάποτε, ας πούμε, πάλι τα ίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι άμα βρουν έναν που χώνει, ανεβαίνουν. Αυτή είναι η ιστορία. Τι κόσμο και τι τέτοια μου λες εμένα. Ποδόσφαιρο δε. Από... μόνο ο Ολυμπιακός έχει παίξει δύο φιλικά. Τα είδα, ναι. Πιτσιρίκια όμως. Παίζει και τώρα με τον Πανιόνιο. Να σου πω κάτι, είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι ξέρεις ότι από τους 11 θα μείνουν οι 6. Σε αυτή την δεκάδα που έχεις. Η πρώτη δεκάδα που κατέβασε ήταν η σωστή. Εντάξει. Δηλαδή ο Μποτία, ο Φιγκέιρας, ο Καπίνο. Εντάξει, θα παίξουν. Ρωμάω, ναι. Περιμένεις να ξεμπλέξει με τις χιλόπιτες. Έχεις, εγώ το λέω κάθε Παρασκευή που είμαστε εδώ, αλλά η μία χιλόπιτα διαδέχεται την άλλη. Κοίταξε, γιατί πας εκεί που δεν σε παίρνει αυτό. Βέβαια λένε ότι πιέζουν κάποιοι παίκτες τώρα να έρθουν στον Ολυμπιακό. Αυτά τα γράφουν site. Ο Φουέμο, εντάξει, έδωσε μια συνέντευξη που χάσει, την είδαμε μεσοβδόμαδα, μάλλον λίγες μέρες πριν, που είπε τους στόχους του και έβαλε τον Φουέ που τον ξέρει σε πρώτο πλάνο, ο οποίος είναι μια περίπτωση που εντάξει, δεν είναι και τρομερή, μπορεί να την κάνεις. Ακόμα δεν έχει γίνει όμως. Ο Καρσελά όμως είναι τρομερή. Ο Καρσελά, ναι. Που λέει ότι και αυτός πιέζει. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα αν πιέζει ή αν δεν πιέζει και το τι γράφει ο καθένας. Διάβασα κάπου ότι πήγε ο Μπουχαλάκης, λέει, δανεικό στην Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ, ναι, πήγε. Έκανε την αντίστροφη με τον Κασάμι. Ναι, αλλά. Θα το αγγλικό πρωτάθλημα Μπουχαλάκης. Νότιχαμ, δηλαδή αυτό λέω. Με τι σκεπτικό τον πήρε. Ποιο είναι μόνο στην Νότιχαμ, ποιο πήγε. Πήγε κάποιο ο δικό μα. Όχι, ένα γνωστό πήγε. Γνωστό. Στον κόσμο, αλλά. Λοιπόν, δεν μου έρχεται. Εννοώ ότι και ο Ολυμπιακός κινείται σε ριχάνερα πάλι. Δεν είναι... Κάνει κάποιες προσπάθειες. Έφερε τον Μποκανίδε του. Η ΑΕΚ κινείται πολύ για τον Λιβάγια που έλεγες εσύ, που σου αρέσει εσένα. Έτσι έλεγες. Μ' αρέσει. Εγώ είδα τα στατιστικά του, όμως 3 γκολ έχει βάλει. Εντάξει, και ο Αραούχο δεν είχε βάλει κανένα. Ο Αραούχο είχε ψυχολογικά όμως. Ήξερε ότι είναι παίκτη με διάφορα κόλπα τέτοια. Κοίτα, σε ελληνικό πρωτάθλημα αυτό ο παίκτη θα κάνει διαφορά. Από την που βγήκε και ο Μπέρκ. Δεν έχει μείνει ούτε ένας επιθετικός. Ποιος άλλος επιθετικός είναι. Μέχρι και ο Βάργκας που είναι ένας δεύτερος επιθετικός. Ο Πρίγιοβιτς, καλώς. Ο Πρίγιοβιτς, συμφωνώ. Εντάξει. Ο Πρίγιοβιτς. Δεν έχει κάποιον άλλον τώρα. Ο Πάοκ βλέπω πάει να πάρει. Με τον Βέργο. Συζητάει με τον Μάκο Πάοκ.
Δηλαδή ο Μάκ είναι καλός παίχτης. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι καλός παίχτης. Και αυτός μετρημένα πάει. Και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή όλοι πάνε μετρημένα. Δεν είναι ότι κάποιος κάνει κάτι μπραφ. Φαίνεται ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Κλονάρης πήγε στην ΑΕΚ. Ναι, καλή κίνηση για μένα. Καλός παίχτης. Το αντίθετο μάλλον θα κάνει ο Κολοβέτσιος. Ναι, μάλλον σωστά, πάει θα πάει στον Παναθηναϊκό, αν δεν έχει πάει ακόμα. Μέχρι στιγμής γίνεται ένα rotation μεταξύ ομάδων. Ναι, αλλά δεν είναι. Κινούνται σε ριχά νερά. Ναι, ναι. Και η εξήγηση υπάρχει και δόθηκε και στο Συμβούλιο της Λίγκας χθες. Προχθές, συγγνώμη. Προχθές, ναι. Ναι, που έχει χάσμα η Νόβα 10 εκατομμυρίων. Δηλαδή θέλει να ρίξει τον budget 10 εκατομμύρια Νόβα. Και θα το ρίξει. Λέει ουσιαστικά μείον 18% μείωση. Δηλαδή λέει ότι αυτό το προϊόν που υπάρχει δεν πάει. Και δεν πάει. Δηλαδή, πολλοί κόσμο έχουμε που κατεβάζει από το κομπιτέ, δεν πληρώνει. Δεν του αρέσει, δεν τον νοιάζει. Και τώρα αρχίζουν οι διασπαστικές κινήσεις. Αν θα πάρει Κοσμοτέ άλλες ομάδες, αν θα πάρει. Δηλαδή αρχίζουν. Μια Νόβα που δεν έχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έχει το ελληνικό πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα. Φαντάσου δηλαδή. Τίποτα άλλο. Είναι θέμα επιβίωσης και πάλι δεν τα δίνει. Ναι, ναι. Δηλαδή θα πέσουν τα έσοδα των ομάδων κι άλλο. Εγώ πιστεύω πέρα από επιχειρήσεις, καφετέρειες, προβοτζίδικα κτλ. Ναι, ναι. Δεν βάζει κανένα άλλο. Τώρα πια ναι. Νόβα. Τώρα πια ναι. Λόγω του τέτοιου. Λόγω του. Το προϊόν δεν έχει να δει. Λόγω του αδιάφορου πρωταθλήματος. Ακόμα και με τις αλλαγές που έχουν προαναγγείλει, ότι του χρόνου θα παίξουμε play-off μέχρι και ο πρωταθλητής κτλ. Δεν ψήνεται ο κόσμος. Φαίνεται ότι θα έχουμε μεγάλη μείωση στα έσοδα από την Νόβα και από τις χορηγίες μαζί. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι αυτά βλέπουν οι ιδιοκτήτες, τα βλέπουν ότι έρχεται και είναι όλοι μαζεμένοι. Μαζεμένοι. Δεν κάνει και κανένας από τους μικρούς κινήσεις. Δηλαδή. Ο κόσμος λέει τα 4-5 παιχνίδια που θέλω να δω, θα πάω σε μια καφετέρια, σε ένα προποντζίδικο. Εντάξει, μπορεί να πάει και στο γήπεδο στο κάτω-κάτω. Κάποιος κόσμος. Εγώ λέω ότι και οι μικρές ομάδες όμως. Δεν κάνουν τίποτα, φαίνεται. Λοιπόν, θα έχουμε δύσκολο πρωτάθλημα. Δύσκολο. Όχι ότι είχαμε ποτέ καλό. Που μικρές αλλά ομάδες επιβιώνουν από αυτά το συμβόλαιο. Συμφωνούμε. Όχι ότι είχαμε καλό πέρυσι, αλλά μάλλον θα έχουμε χειρότερο φέτος. Έτσι όπως πάει η ιστορία. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Στον μπάσκετ τα έχουμε πει. Γίνονται κινήσεις διάφορες. Αντιτοκούμπο, πιο βελτιωμένος παίχτης της χρονιάς, ψιλοαναμενόμενο στο NBA. Τίτλοι δηλαδή συνεχόμενες διακρίσεις για τον Γιάννη. Ναι. Που θα έχει συνέχεια. Δηλαδή δεν πρόκειται. Βλέπουμε εδώ τον Οβίσκι που τον ανακοίνωσε. Μεγάλος Ντίρκ. Και αυτός είχε κάνει μια αντίστοιχη πορεία, όχι σαν τον Γιάννη φυσικά. Ενώ αυτός ήταν στη Γερμανία, ήταν παιδί ευκατάστατο, δεν είχε πρόβλημα, αλλά έκανε τρομαρά μεγάλη καριέρα στο NBA, κάτι που αναμένεται να κάνει και ο Γιάννης. Ήδη αρχίζει και το ξεχωρίζει. Πιο βελτιωμένος παίχτης, οι διακρίσεις έρχονται σοριδών, θα έρχονται συνεχώς. Μπάρκλεϊ εδώ και Σακίλ. Υγιείς να είναι και. Ναι, υγιείς να είναι και φαίνεται ότι θα είναι. Τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια, γιατί είναι ταύρος, φαίνεται ότι είναι εντάξει. Στην εθνική είναι εντάξει, έρχεται. Δηλαδή τα συζητάμε εδώ και 2-3 χρόνια και ακόμα ναι. Δεν έχει προκύψει το πρόβλημα που λέγαμε και εγώ έλεγα ότι θα προκύψει. Προωθεί το μπάσκετ με κάποια event που κάνει η Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα εύκολα για αυτόν, δηλαδή τα ευχαριστιέται. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Παντού. Εντάξει, είναι ένα. Είναι ο superstar. Δεν θα υπάρχει. Εδώ βλέπουμε αυτό που κάνει την Κυριακή. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στο ομάδα του 2005. Μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ, δεν το συζητάμε. Δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται. Είναι το νούμερο ένα Έλληνας μπασκετμπολίστας αυτή τη στιγμή. Έλληνας αθλητής. Αθλητής, σωστά. Και θα είναι, και νομίζω θα είναι και. Για μένα είναι ήδη, αλλά θα γίνει σιγά σιγά και ο νούμερο ένα αθλητής Έλληνας όλων των εποχών. Δηλαδή και σε οικονομικά και σε famous και σε superstar που αντίστοιχο του δεν έχει περάσει, ας πούμε. Και μου αρέσει αυτό το παιδί γιατί είναι προσγειωμένο. Εντάξει, είναι προσγειωμένο, τα είπαμε. Σέβεται, Διαμαντίδη. Φώναζε Διαμαντίδη, Διαμαντίδη. Μην τα λέμε αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί αρχίζει και κουράζεται ο κόσμος από την υπερπροβολή. Δεν είναι όμως κακό. Δηλαδή από την ώρα που τον αγαπάει ο κόσμος και το αποδέχεται, δεν είναι κακό να το λέμε συχνά. Γιατί πολλοί λένε, ξέρεις, τον υπερπροβάλλεται, το σιγά, αν δεν το κούμπο πια, ωραίο, εντάξει, όλοι τον χειροκροτούμε, αλλά αυτά είναι. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχεις μάθει. Το κοινό έχει μάθει τον κακό να προωθούμε. Όχι και σε μετρία. Ότι, α, κοίτα τι έκανε αυτός. Ναι. Τα έχει καλά δεν τα προωθούμε. Έχει μάθει και σε πιο μετρία πράγματα, έτσι. Δεν μπορεί. Το κοινό, το ελληνικό, έχει θέμα με το πώς θα διαχειριστεί ένα superstar του ύψους του Γιάννη. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Γιάννης κάνει αυτό που κάνει πάντα. Δηλαδή δεν κάνει κάτι άλλο. Κάνει, πάει, παίζει με τους φίλους του, κάνει εκδηλώσεις τέτοια. Αυτά που θα κάνει και σε όλη τη ζωή δηλαδή από εδώ και πέρα. Παίζει μια χαρά στο NBA όλη τη χρονιά και έρχεται εδώ και περνάει καλά το καλοκαίρι. Διαφημίσεις, εντάξει, αυτά είναι και οικονομικά τα ωφέλη, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι. Αλλά μέσα από αυτά και η Ελλάδα φαίνεται, μια χαρά είναι. Κοίτα, όλα παίζουν. Από το να κάνει διαφήμιση ο Ντάνος και ο κάθε Ντάνος που θα παίρνει τώρα 600 χιλιάρικα. Δεν είναι ο Ντάνος, παιδί μου. Δεν λέω, μια χαρά είναι. Αλλά τώρα άλλο. Ο ένας άλλο άλλος. Εντάξει, από το survivor λέει καλύτερα να βλέπουμε τον Γιάννη. Συμφωνούμε. Για το Γιάννη θα το βλέπουμε και για πολλά χρόνια. Είναι και σταθερή αξία. Έχει κάποιο κιόλας για την Ελλάδα. Είναι και σταθερή αξία. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι οι διακρίσεις ήταν συνεχόμενες, δεν το συζητάμε.
Δεν πρόκειται να σταματήσουν. Μη σας βλέπουμε εδώ, νέος προπονητής της Εθνικής. Εντάξει, αυτό κατήντησε, κατήντησε γελίο δηλαδή, κάποια στιγμή η ιστορία του προπονητή στην Εθνική Ομάδα. Δεν μου λέει και τίποτα με την έννοια ότι. Εντάξει, ο Μίσα τον ξέρουμε. Έχει και αυτός παλαιά σκοπής προπονητής. Όμως πιστεύω ότι επειδή είναι μέσα, μέσα στην Εθνική και μέσα στις Εθνικές τόσα χρόνια, έχει αποκτήσει το. Πώς να το πω, το feeling που πρέπει για να διαχειριστεί τα παιδιά αυτά. Γιατί επί της ουσίας τώρα, για να μην γελιόμαστε, οι εθνικές ομάδες είναι θέμα διαχείρισης των παιχτών. Δεν είναι ούτε σε κάθε άθλημα. Ούτε. Ειδικά στο μπάσκετ. Ειδικά στο μπάσκετ. Ειδικά στο μπάσκετ που ένα προπονητής τον παίρνει από μια ομάδα, κάθεται τρεις μήνες, δεν τους βλέπει ποτέ. Στο μπάσκετ δεν μαζεύονται κιόλας. Πρόσεξε. Στο ποδόσφαιρο μαζεύονται να κάνουν και πέντε φιλικά. Σωστό, ναι. Παίζουν και προκριματικά. Στο μπάσκετ μαζεύονται ένα καλοκαίρι και Ελλάδο, ναι. Ελλάδο που είσαι. Άρα είναι θέμα κυρίως διαχείρισης ψυχολογικής. Που είναι και εύκολο ουσιαστικά να κλέψεις ναι. ή να διαμορφώσεις ένα σύστημα του ενός σε ένα σύστημα δεν είναι του δύσκολο, άλλου. Το δύσκολο είναι να τους διαχειριστείς ψυχολογικά. Δηλαδή, άντε τώρα να σε λίγα χρόνια να πας στον Αντετοκούμπο, να σωμίσεις με τι ανάστημα θα τον δεις. Παίζουν αυτά ρόλο. Έχει σημασία. Ας ελπίσουμε, είπαμε, καλή φουρνιά έχουμε, δεν το συζητάμε. Καλή είναι η ομάδα φέτος. Έχουν πάει όλοι. Από αυτούς που ήταν διαθέσιμοι, ας πούμε, δεν υπάρχει κανείς που να μπορούμε να πούμε ότι δεν πήγε. Ναι. Ο Ντόρσε δεν θα πάει, δεν θα τον καλέσουν για να μην τον ξενερώσουν κυρίως όμως. Όχι γιατί δεν τον πιστεύουν. Εντάξει, γιατί έχει... έμεινε πέρυσι εκτός δωδεκάδας και γκρίνιαζε. Κακός για μένα γκρίνιαζε. Αλλά πιθανότατα να μείνει και φέτος. Γιατί έχεις παίχτες εκεί. Έχεις γκάρντ που μπορούν. Ναι, δηλαδή έχεις παίχτες, πήγαν όλοι. Ο Πρίντερς θα πάει που δεν πήγε πέρυσι. Ο Μπουρούσης. Παρά το γεγονός ότι είχε πει σταματάω, θα παίξει και φέτος. Ο Μπουρούς λογικά είναι το τελευταίο του τουρνουά. Λοιπόν, ο πιο μεγάλος παίκτης. Είναι όλοι αυτοί που μπορούσαν να είναι. Όλοι. Και οι νέοι και οι παλιοί. Εντάξει, Γιάννης φυσικά, ευτυχώς. Εγώ να μου κάνει, το είχα πει από δύο χρόνια πριν, αυτό ήθελα να δω. Το βλέπω όμως με μεγάλη μου ευχαρίστηση ότι δεν σταματάει. Δηλαδή και συμβόλαιο έκανε και εδώ είναι πάλι και όπως φαίνεται θα είναι εδώ για χρόνια. Μακάρι. Λοιπόν, αυτά για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ έχουμε πολλά να πούμε. Τους επόμενους, τον επόμενο καιρό δεν έχουμε εμείς από εδώ πολλά να πούμε. Θα διαβάζετε όμως το Ευρωμπάσκετ σε αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μπόγρι. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους. Όχι. Λεκαβίτσιους. Κάτσε. Λεκαβίτσιους. 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 Να τον βλέπουμε εδώ, τον αριστερόχειρα της Ζαλγκύρης. Πολύ καλό. Καλό παιχτάκι για backup του καλάθι τον πήρε, φαντάζομαι. Άσος για εναλλακτική του καλάθι. Καλή λύση. Και επίσης θα πάρει και τον Όγκουστ δηλαδή που είχε ελληνικό διαβατήριο. Και υπάρχουν και φήμες και για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ναι, στο συζητάνε, δεν ξέρω. Κάπου διάβασα χθες για έναν που παίζει στους Σπέρς, έναν παιχταρά, αλλά δεν νομίζω γιατί έχει τεράστιο συμβόλαιο αυτός. Κοίταξε, μια μεταγραφή ακόμα θα την κάνει καλή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όπως τον Μπάρκερ. Και... Ε? Τον Μπάρκερ, μήπως. Όχι τον Μπάρκερ. Μεγάλος. Ένα ψηλό. Α, δεν τον θες δηλαδή. Ένα ψηλό. Δεν έρχεται. Ο Παναθηναϊκός και πέρυσι είχαμε πει ότι είχε πολύ καλό υλικό. Φαίνεται βέβαια ότι θα χάσει τώρα ίσως τον James. Παίζει αυτή η περίπτωση. Έτσι, γιατί θα πάει, μπορεί να πάει NBA και θα χρειαστεί εκεί παίχτη. Ναι. Άλλους δεν έχει χάσει όμως. Όχι. Έκλεισε τον Γκάμπριελ. Το Σίγκλετον θα τον κρατήσει λογικά όπως φαίνεται αν δεν πάει και αυτός NBA. Το κράτησε το υλικό. Ο Casey Rivers είναι εδώ. Μόνο τον James. Ο James και ο Φελντέν που πήρε τον άλλο παίχτη. Δηλαδή δεν έχει. Δεν θα έχει μεγάλες αλλαγές σε ένα αρκετά καλό ρόστερ από πέρυσι. Όχι, φαίνονται πολύ καλό ρόστερ. Πολύ σωστές κινήσεις που έχουμε μέχρι τώρα. Κινήσεις Πασκουάλ. Και με νεαρούς κιόλας. Κινήσεις Πασκουάλ. Είναι Πασκουάλ που φαίνεται ότι θέλει να χτίσει την ομάδα. Έχει τη μαγιά από πέρυσι την πολύ καλή. Δεν έχει νόημα. Καλά τη δέχεται λέει και μειωμένο συμβόλαιο από ό,τι διάβασα. Οπότε και αυτό θα μείνει. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είπαμε και από πέρυσι είχε τρομερό υλικό. Επειδή, το θέμα είναι να δεχθούν λίγο περισσότερο. Επειδή πλέον μιλάμε για μαραθώνιο στο μπάσκετ, χρειάζονται οι νεαροί παίκτες. Ήταν α πούμε ο Σπανούλης. Την ίσταντη στιγμή κλάταρε. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει, ξέρουμε τους γνωστούς, τον Μπρίντεζη και τον Μάτζαρη που ήταν και αυτό μεγάλο στοίχημα για να τους κρατήσει. Το Λετωνό τον προσοδέτη αυτό να. Ναι, ξόδεψε το Στρέλνιεξ. Εντάξει. Σε στήλ Λεκαβίτσιους είναι και αυτό. Δηλαδή τέτοιο πράγμα είναι. Ναι. Θέλω να πω, ο Ολυμπιακός χρειάζεται λίγο παραπάνω ενίσχυση νομίζω. Θα δούμε τι θα κάνει. Τον Μπόγρι πήρε, αλλά. Νομίζω χρειάζεται έναν καλό παίχτη ακόμα. Και στο τέσσερι χρειάζεται. Στους ψηλούς δηλαδή πρέπει να κάνει μια κίνηση καλύτερη από τους άλλους. Τέλος πάντων, εντάξει, οι ομάδες καλές θα είναι και του χρόνου, δεν θα είναι άσχημες. Είμαι σίγουρος. Μέσα στην οκτάδα θα είναι σίγουρα. Στην οκτάδα θα είναι σίγουρα. Εμείς δεν μετά να πάνε και τετράδα πάλι. Κάποιος θα πάει, φαντάζομαι πάλι. Έτσι όπως το βλέπω. Τέλος πάντων. Στη λοιπόν, Σερβία αλήθεια δεν πρέπει να πάει μια ομάδα. Κοντά είναι, δίπλα. Αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τα προγνωστικά γιατί πολύ μιλήσαμε για τελευταία εκπομπή.
Ξεκινάμε με τα δικά μου τα προγνωστικά. Πέντε κάρτες έδωσα, έτσι. Ναι. Ωραίος. Πού τις βρήκα, ο μπαγάσας. Να πω κατευθείαν ότι είμαι Σκανδιναβία full. Full Σκανδιναβία με μια Ιρλανδία μέσα για το γάλα. Εγώ βλέποντας τα προγνωστικά σου, γι' αυτό και ναι. Δεν ξέρω, πρώτα-τελευταία ναι. Τι έχεις κάνει, που έχεις βάλει ένα σκορ. Δεν ξέρω αν το θεωρείς σαν μπόμπα. Ποιο? Το της Μάλμε. Πρώτη-τελευταία κάρτα. Έχεις δίκιο. Ναι, ας το πάμε σαν μπόμπα. Δεν πειράζει. Ας το πάμε σαν μπόμπα, ναι, ναι. Καλύτερο. Δεν πειράζει. Γιατί και εγώ εκεί μπλέχτηκα, το ήθελα να το βάλω από κάτω. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λίλε Στρομ. Στρομ Γκοσετάσος με 2-10. Μπραντ Βαλερέγκα over 3,5 over με 2-30 και 3-1 το βλέπω αυτό το μάτς, το λέω. Κοξβίγκερα σαν άσος με 1,80 και Ελβερούν Σταρτ διπλό με 2. Αυτά τα διπλά στη Σκανδιναβία που είναι του 2 συνήθως έρχονται. Τα φαβορή δηλαδή επικρατούν σε αυτές τις αποδόσεις. Ναι, ναι. Στο 1,80 δηλαδή μπορεί να μην έρθει. Τα διπλά εκεί που είναι του 2 όμως είναι πιο ασφαλή μερικές φορές. Αυτή η κάρτα είναι ξερή όπως τη βλέπουμε, 4 παιχνίδια. Καλό δρόμο να έχει, που λέμε. Καλά να πάει. Η δεύτερη κάρτα. Βγάζουμε το μήνα. Σούτσβαλ Σύριους διπλό 2-20. Γιόντσεπ Γκέτεμπορκ διπλό με 2-20. Έρεμπρο Νόρκεπικ χ με 3-20 και Σόμπ Νταλάλε σουτ χ με 3-30. Εδώ μου κάνει εντύπωση η απόδοση της Γκέτεμπορκ κυρίως. Δεν πάει καλά όμως. Γιατί δεν είναι παλιά Γκέτεμπορκ. Ναι, δεν πάει, δεν είναι καλή. Αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα το ψήγμα της μεγάλης ομάδας για να πάρει το μάτς με τη Γιόντσεπ στο 2-20. Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν θα μας ρίξει τον κουβά. Τα άλλα είναι ψηλοφυσιολογικά στα μάτια μου. Δηλαδή η Σύριους είναι μια ομάδα καλύτερη από τη Σούτσβαλ. Η Σούτσβαλ εκτός έδρας που πέρυσι έκανε κηδείες, φέτος τρώει κάτι πεντάρες, εξάρες, ξεγυρισμένες όμως. Είναι από τις χειρότερες. Ναι, δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Και βλέπω τα δύο τελευταία μάτς πολύ ισοδύναμα, στην ισοπαλία δηλαδή με πολύ καλές αποδόσεις. 3-4 εδώ. Η επόμενη κάρτα που είναι οι Μπόμπες, εδώ που έχω κάνει εγώ την εκπαραδρομή. Το εκπαραδρομή βόλεμα τη Μάλμε, αλλά σαν απόδοση μα κάνει όμω, δεν το συζητάμε. Παίξτε το, κανεί δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλιώ παίξτε τα 3 και παίξτε 2-3, μπορεί να γίνεται αυτό. Χάουγκο Συντρόμψο διπλό ημίχρονο με 4. Γέρβουλεν Σάκερ διπλό ημίχρονο με 7 απόδοση. Φρέντριξα Τρομστάλεν διπλό ημίχρονο με 4-50. Και Μάλμε Εκκιλστούνα, εδώ έχω δώσει το σκορ που είναι το 4-1, γιατί η Μάλμε δίνει πολύ λίγο, με 15. Ζητάμε 2-3-4. Όποιο θέλει όμω, παίζει μόνο τα ημίχρονα. Και ζητάει 2-3. Ή μπορεί να βάλει τη Μάλμε στην επόμενη κάρτα και να παίξει 2-3-4-5 που είναι τα σκορ. Πάμε παρακάτω. Στα σκορ λοιπόν. Εδώ για να μην ξεφύγω, αρκετά 3-1 έχω βάλει. Άικ Έστερσουντ. Άικ Στοχόλμη είναι αυτή. 3-1. Οντ Ξάρσμπορκ. Θα τα πω για την Οντ σε λίγο που την είχαμε παίξει διπλό και έφαγε τρίμπαλο για αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Τι τρίμπαλο, 5. 5 έφαγε. Στο 3 είχαμε, φαντάζομαι. Λοιπόν, Ρανχάιμ Φλόρο για αυτό 3-1 και Σλίγκο Σάμροκ είναι το μόνο παιχνίδι εκτό Σκανδιναβία που έχω επιλέξει. 2-2. Η Ιρλανδία για ένα περίεργο λόγο. Κοντά σε κανένα βία είναι και αυτό. Ναι, κοντά είναι, από ναι. Βορρά και αυτό. Λοιπόν, για ένα περίεργο λόγο οι Ιρλανδοί βάζουν κάτι περίεργα γκουρμάτ. 3-2 έρχονται, 2-2. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει και τα over είναι πάνω από 2. Όντως, όντως. Λοιπόν, η Όντι λοιπόν που την παίξαμε και τη 2 την άλλη εβδομάδα κερδίσει. Με 10 παίξει. Με 10 παίξει, αλλά όχι από νωρί. Το 3-2. Είχε φάει 3 γκουρ και έφαγε το. Λοιπόν, δεν την έχω πιάσει 3 φορέ συνεχόμενα την Όντι. Χ την έδινα διπλό έρχονταν. Άσο την έδινα χ έρχονταν. Πότε λες, θα πάω σε ένα σκορ τώρα. Με σκορ τώρα, 3-1, να την πιάσουμε και στο σκορ. Και τελευταία κάρτα από μένα, 2-3-4 εδώ. Και ένα 2-3-4 η τελευταία, φύγαμε για Capital, που τα Capital ακόμα εδώ είναι. Δηλαδή, αφήστε τι σα λέτε γιατί ακούτε. Και από Σεπτέμβριο που θα είμαστε λοιπόν, εδώ θα είναι και αυτά. Θα δούμε. Λοιπόν, Χάλμσταντ Έλσμπουργκ, άσο διπλό, μεγάλε αποδόσει εδώ. Ενδεικτικέ είναι, αλλά μπορεί να είναι και μεγαλύτερε. Μόλτε Βίκινγκ 2 άσο, έχω παρατηρήσει ότι Μόλτε κάνει συχνά ανατροπέ. Σάντερφορτ Στάμπαεκ 2 άσο και Κρίστιασον Ρόζεμπορκ, αυτό είναι Δευτέρα το παιχνίδι. Το Κρίστιασον Ρόζεμπορκ, άσο 2. Να έχουμε πιάσει τα 3 και να περιμένουμε τη Δευτέρα, έτσι για το Θεαθήνε το τελευταίο. Δεν πάρει τη δουλειά. Τη Δευτέρα. Πάω. Πω και κάθεσαι και περιμένει. Και άμα το πιάσει, δεν πάρει μετά ποτέ. Σωστό. Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν θα είναι και τόσο μεγάλα κέρδη, μην νομίζει. Λοιπόν, πιάνει το εκατομμύριο αυτή. Τσιμα. Α, το κάνουμε έτσι, από... Όχι. Να σου πω εγώ, περίμενε. 25x25. Περίμενε. Με μία φορά, πολλαπλασιαστή στον ΟΠΑΠ, ναι. Με μία φορά, γιατί στις εταιρείες στοιχημάτων, εγώ δεν βάζω, το έχω ξαναπεί, σε αποδόσεις του στυλ πάνω από το να δίνει πάνω από 5-6.000, δεν ρισκάρω. Εντάξει, γιατί είναι απρόσωπος η εταιρεία. Αν κάποιος το παίξει παρολί, λοιπόν, είναι 490.000. Περίμενε. Εγώ με ένα ευρώ. Θα σου πω εγώ εμπειρικά. Άμα το παίξει αυτά τα τέσσερα μάτς με μία φορά πολλαπλασιαστή στον ΟΠΑΠ, 2-3-4, δεν βάζω και τον Άσο, θα βγάλει περίπου 200.000 με 300. Καλά είναι. Εάν το παίξει δύο φορές, θα πας γύρω στα 600 μάτς. Βγάζει τα έξοδα του καλοκαιριού. Ναι, μόνο εντάξει. Εύκολα. Εύκολα. Μια Μύκονο πας. Έτσι. Θανάση γελάει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ωραία, πίσω με την μπάλα πρώτα.
Μπραζίλ. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μου. Σάββατο έχω επιλέξει 4 ισοπαλίες. Πάω στο Λίλεστρομ Στρομγκόρσετ εγώ στην ισοπαλία με 3-3. Καλημέρα, τα διαολύζεις. Γιατί όπως είχες πει εσύ, δεν πάω να χάσει Στρομγκόρσετ ποτέ. Ποτέ. Και ο Λίλεστρομ φέρνει και πολλές ισοπαλίες. Αν και εγώ το πήγα 3-1, αλλά. Την προηγούμενη σου κήρυξε 1-1 πάλι στο Στρομγκόρσετ. Το 1-1 είναι το αγαπημένο σκορ τη Λίλεστρομ. Χάλμσταντ Έλφμπορκ χ με 3-25. Σόγκνταλα Λέσουντ χ με 3-30. Και από Ιαπωνία ο Μίγια Ιωκοχάμα Μαρίνο χ με 3-25. Γιώργο Μαρίνο, έτσι όπω το συμβαίνει. Γιώργο Μαρίνο. Πάει καλά η Ιαπωνία. Άμα την παρακολουθήσει, έχει καλέ επιλογέ. Να πει μόνο, δεν είναι η Ιαπωνία, πού να τι ξέρει, δηλαδή. Ξέρει, εγώ που ξυπνάω και πρωί. Αυτά είναι το μεταξύ, παίζουν 11 ώρα το πράγμα. Είναι ό,τι πρέπει. Από τον καφέ, δηλαδή. Ξυπνά, να το ξυπνά, καφεδάκι, ο Μίγια. Μια χαρά είμαστε. Αυτές λοιπόν είναι οι 4 ισοπαλίες, οι ψηλοϊσοδυνάμες ομάδες όλες. Πάμε στην πεντάδα του Σαββάτου. Σεντάι Γκάμπα Οσάκα πάω στο διπλό με 2-15. Το Κουσίμα Χ με over με 2-05. Από Βραζιλία ο Έστε Σάντα Κρούζ over με 2-15. Και Άμπεσε Νατάλ Γκουαρανί over και εδώ με 2-05. Και στο MLS Ντάλλας Τορόντο Άσος με 2-20. Να πούμε ότι το Τορόντο μεσοβδόμαδα πήρε το κύπελο του MLS. Με του Τζιοβίνκο εκεί τον παικταρά να σκοράρει. Τσάτσα, μάτσα και τα λοιπά. Τώρα να πάει να παίξει συνέδρα του Ντάλλας είναι δύσκολο. Γιατί παίζει ο Τζέι. Παίζει ο Νοβίτσκι. Ντάλλας, η δυναστεία που πώς το λέγανε. Γκάμπα Οσάκα να πούμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας. Οπότε γι' αυτό πάω και στο διπλό του 2-15. Το Κουσίμα την έχει με. Αν παρακολούθησε. Δεν θα παρακολούθησε μάλλον. Τη Β' Εθνική τη Ιαπωνία. Β' Εθνική είναι αυτό. Την προηγούμενη αγωνιστική υπήρχαν δύο σκορ. Μιλάμε, να σου πω κάτι, έχουμε ξεπεράσει τους πρεζάκιδες. Άκου εδώ, άκου σκορ. 4-7 το ένα παιχνίδι. Και εσύ το έχεις παίξει άντε, φαντάζομαι. Όχι, εντάξει, δεν το είχα ακουμπήσει καν. Και 1-7 το άλλο. Υπάρχουν, μπαίνουν γκολάκια. Εγώ θα τα είχα παίξει άντε αυτά και τα δύο. Μη σου πω και άντε ένα. Και Σάντα Κρούζ και Γκουαρανί είναι δύο ομάδες που σκοράρουν, οπότε γι' αυτό έχω επιλέξει τα over, μιας που παίζουν και εκτός έδρας. Να πιάσω την μπάλα από πίσω. Κυριακή. 4 ισοπαλίες λοιπόν. Βάσα Μάριεχναμ χ με 3-30. Λεβάγκερ Μπόντογκλιμ χ με 3-20. Αβαίποντε Μπρέντα χ με 3-25. Και Κορέα Σανγκιού Πόχανγκ χ με 3-20. Αυτές είναι οι 4 ισοπαλίες. Η Βάσα έπαιζε και χθες για το Europa. Λογικά θα είναι κουρασμένη. Επόμενη κάρτα και τελευταία της χρονιάς. Της χρονιάς. Είναι η πεντάδα λοιπόν της Κυριακής. Τσερέζο, Σάκα, Τόκι, Όβερ με απόδοση 2. Έρεμπρο, Νόρ και Πινκ το ίδιο με απόδοση 2. ΑΕΚ, Έστερ, Σουντάσος με 2-15. Έλβερουμ, Σταρτ είναι διπλό, δεν είναι άσος. Εγώ έχω κάνει λάθος. Είναι διπλό στο 2-20. Και Φένιξ, Μπόστον, Ρίβερ είναι Β' Πού το βρήκες, Ουρουγουάη. Σε άλλη εταιρεία παίζεις. Άσος με 2-20, ναι. Αυτό είναι λοιπόν με σύστημα 3-4-5. Μάλιστα. Μακάρι να πιάσετε κάτι για να πάμε. Έτσι, και διακοπές, να βγάλουμε μετά τα εισιτήρια. Ωραία, μάλιστα. Ολοκληρώσαμε τις κάρτες. Είχαμε για να πούμε για τον μπάσκετ που έχει ετοιμάσει και ο Κυριάκος. Καταρχήν, ο Φώτης Κατσικάρης πήγε στο Ισραήλ, στην Αποέλ Ιερουσαλήμ. Μάλλον για τα λεφτά. Εκεί παίζει και ο Στούντεμαερ, τον θυμάσαι που παίζει στο NBA. Το θυμάμαι. Θα είναι πιο μεγάλο από τον Κατσικάρη πρέπει να είναι. Ο Στούντεμαερ. Εντάξει, οι Ισραηλοί έχουν παράδοση και στο μπάσκετ καλά είναι. Δηλαδή, έχουν καλό πρωτάθλημα. Δεν είναι. Δεν είναι εντελώς για γέλια. Όχι, αλλά πιστεύω θα μπορούσε να και πάει κάπου. Παίζει η Europa, κάπου θα παίζει αυτή, κάτι τέτοιο. Champions League, λογικά. Α, Champions League, ναι, εντάξει. Όπως έπαιζε και πέρσι, στο Κατσικάρης, Champions League, δεν έπαιζε. Με Μούρθια πια ήταν, τι ήταν. Μπράβο, ναι. Μούρθια, ναι. Τέλος πάντων. Και έχει ετοιμάσει ο Κυριάκος, απλώς για να ασχοληθούμε εμείς, δεν είναι προτάσεις. Είναι ο νικητής του Eurobasket. Από τώρα, ναι. Αυτό που είχαν εντύπωση τον Κυριακό και μου είπε να το μεταφέρω είναι για ποιο λόγο η Τουρκία να δίνει 7. Πολύ είναι, λέει. Όχι, είναι λίγο για μια ομάδα σαν την Τουρκία, καθώς λέει ότι δεν έχει, δεν έχει κάποια ομάδα της προκοπής. Εντάξει, μην το λες δεν έχει. Δεν παίζουν εκεί οι NBA, δίνεται ο Λασόβα και αυτοί. Δίνεται ως τρίτο φαβορί όμως η Τουρκία. Ναι. Αυτό εξηγεί εδώ πέρα. Ναι, τρίτο φαβορί η Τουρκία δεν νομίζω. Μπορεί να έκανα NBA που δεν το ξέρουμε εμείς. Λες. Εντάξει, καλή ομάδα έχει η Τουρκία. Δεν είναι, θυμάμαι ότι στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ μια χαρά ήταν. Κάτι Λασόβα και τέτοια παίζανε, δηλαδή δεν είναι. Κοίταξε. Εμείς, στα μάτια μου και εμείς είμαστε καλύτερα από την Τουρκία. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω. Αλλά Ιταλία 11, Λιθουανία 11, Κροατία 20. Κροατία, δεν θα παίξουν οι Μπογκδάνοβιτς εννοεί. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω αυτά. Άμα παίξει ο. Άρα είναι Σέρβος ο άλλος ο Μπογκδάνοβιτς της Φενέρ. Αλλά έχει και τον άλλο τον Μπογκδάνοβιτς. Εγώ πιστεύω. Ψάρι δεν πει στην Κροατία.
Ναι. Καλύτερος παίκτης νέος του NBA ήταν φέτος. Εγώ πιστεύω ότι από αυτά, για μένα, αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα τους Γάλλους λόγω απόδοσης. Για τίποτα άλλο. Μπα. Καλά, που, η Ισπανία είναι το φαβορί, έτσι. Δεν το συζητάμε. Καλά, εντάξει, το συζητάμε, αλλά εμείς πού θα έπαιζα τις Κροάτες. Κροατία, ε. Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει και η Σλοβενία, δεν υπάρχει με τον Ντόνσιτς και αυτή. Τι να σου πω. Γιατί παραδοσιακά βγάζει η Σλοβενία. Είναι πολύ καλό το Ευρωμπάσκετ. Κάθε χρονιά γίνεται όλο και καλύτερο. Δηλαδή με NBA πολλούς μέσα, με μάχες καλές. Και θα είναι και το ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή θα είναι ωραία. Είπαμε, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια γενικά. Αρχίζουν από αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη. Ναι. Εντάξει, τώρα είπαμε, εκεί είναι τζοκεράκι τι θα παίξετε. Οι δικές μας ομάδες ξεκινάει ο Πανιώνιος πρώτος, 13 μηνός, έτσι δεν είναι. 13 και 26 νομίζω. Πιθανό. Ναι, νομίζω, 13 και 26. Με Σιράκ η Γκόριτσα. Σιράκ η Γκόριτσα. Εντάξει. Καλή επιτυχία να έχουμε. Έκανε και καλή προσθήκη ο Πανιώνιος, τον Ιρανό που φέρε. Ποιον, άλλον έφερε κι άλλον. Ναι. Άλλον να ψαρεφάρει. Χατζη Γιωβάνη, όχι. Χατζη Σαΐ, κάπως έτσι λέγεται. Καλά. Πέτυχε με την αγορά του Ιράν πάντως και ο Μασούτ είναι καλός. Είναι καλύτερος και από τον Μασούτ και από τον Ασαριφάλι. Άμα τότε θα είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε. Άμα κάνει καλύτερη χρονιά. Τέλος πάντων, εμείς πάμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι, κύριε Θανάση? Ναι, ναι. Ωραία. Θα σας αποχαιρετήσουμε φυσικά εμείς για αυτή τη σεζόν που περάσαμε μαζί από τον Οκτώβριο. Είχαμε τις καλές μας στιγμές, τις πολύ καλές μας στο ξεκίνημα, αρκετά καλές στη συνέχεια και τις κακές φυσικά όπως γίνεται σε κάθε. Προγνωστικό του στοιχήματος, ποτέ δεν θα είσαι μέσα. Πάντα. Σημασία έχει να παίξεις σωστά και ας χάνεις και εκεί πέρα θες να μπορείς να συντηρήσει. Καλύτερα να μπορείς να συντηρήσει. Πέρασαμε μια ωραία χρονιά, μια ωραία σεζόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη σεζόν. Θα δούμε πότε. Είπε ο Νίκος του ξέφυγε ότι θα είμαστε Σεπτέμβριο. Υπάρχει μια περίπτωση να ξεκινήσουμε πιο νωρίς φέτος το πρόγραμμα του Web TV. Θα το δούμε, θα το μάθετε άλλωστε από το Star, από το Star.gr. Και από την ιστοσελίδα, την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Star.gr, αλλά και από την τηλεόραση. Όταν ερχόμαστε, θα σας το πούμε, δηλαδή, να μην μας χάσετε. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες εκπομπές του Web TV, που ήταν όλη τη χρονιά εδώ μαζί μας. Αρκετές από αυτές θα είναι και στο νέο πρόγραμμα. Ναι. Μπορεί όχι όλες, μπορεί να είναι, θα είναι και σίγουρα και καινούργιες, όπως κάθε χρονιά κάνουμε. Γραμματιζόμαστε και σε διάφορα νέα κοινά, νέο κόσμο δηλαδή. Που θέλει να δει κάτι που δεν μπορεί να το δει εύκολα στην τηλεόραση λόγω έλλειψης χρόνου ως συνήθως. Εδώ να κάνουμε κάποιες πιο ειδικές εκπομπές, να δώσουμε δηλαδή βήμα και λόγο σε κάποια κοινά που έχουν τα χόμπι τους, κυρίως τα χόμπι τους, αλλά και κάποιες άλλες ασχολίες που θέλουν να ενημερωθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα. Στο ίντερνετ έχουν 100%, αλλά έτσι να το βλέπουμε κιόλας, να έχουμε μια ψευδέστηση τηλεόρασης όπως υπάρχει αυτή, είναι λίγο καλύτερο στα δικά μας τα μάτια. Εμείς λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου του Αρμένη, Keep Running. Ακολουθεί Μπάκας, Γρηγόρης. Backstage. Και Backstage τελευταία, ναι, με Backstage ναι. Κλείνουμε. Ναι, ναι. Ωραία, με Βίκη. Δηλαδή, καλύτερο κλείσιμο δεν γίνεται. Να κλείσουμε με τη Βίκη, να έχετε μια ωραία εικόνα δηλαδή στα μάτια σας. Να πούμε και ένα, επειδή δεν το πάμε την προηγούμενη φορά, ένα μεγάλο μπράβο για την εθνική ομάδα μπάσκετ των γυναικών. Α, ναι, βέβαια. Έτσι, γιατί δεν το αναφέραμε. Μια επιτυχία που έβαλε το ίσως γυναικείο. Ίσως είναι το μπάσκετ. Πιο ωραίο για κλείσιμο. Μπράβο. Έβαλε το γυναικείο μπάσκετ στα μάτια μας. Ήρθε και ο Κυριάκος. Πάνω την ώρα. Που λέγαμε με τις γυναίκες και τον μπάσκετ, ήρθε και ο Κυριάκος. Έβαλε το γυναικείο μπάσκετ στα μάτια μας. Εγώ τολμώ να πω ότι είχα να δω γυναικείο μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια. Παρακολουθούσα λίγο πιο παλιά. Όμως ήταν ωραίο. Πραγματικά ήταν ωραίο. Δηλαδή είχε ωραίους αγώνες. Δεν έχει καμία σχέση με το αντρικό μπάσκετ όπως τα είδατε. Αλλά όχι, είναι, δεν έχει καμία σχέση ωραία. Με το αντρικό, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά με αυτό που πάμε και παίζουμε εμείς μπάσκετ. Και είναι και ωραίο δηλαδή και στα καλάθια τους και τρίποντα. Και έχει, το θέμα μου με τις γυναίκες ήταν το εξής. Και από παλιά θυμάμαι και αποδείχθηκε και σε αυτό. Έχουν πάρα πολύ θέμα ψυχολογίας. Όχι δικές μας, όλες. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι γυναικείου μπάσκετ, άμα φύγει μια ομάδα μπροστά, θα φάει 40 πόντους ακόμα και να παίζει με την Αμερική. Δηλαδή και η Αμερική να χάνει, επειδή απογοητεύονται πιο εύκολα τα κορίτσια από τους άντρες, γιατί εμείς είμαστε λίγο πιο χοντρόπετσοι, χάνει το μάτς περίπατο. Γι' αυτό είδαμε και στα τελευταία μάτς, που υποτίθεται ήταν μεγάλα ντέρμπι, να ανοίγουν οι διαφορές να πηγαίνουν 20-30. Ναι. Ήταν θέμα ψυχολογίας. Και εμείς όταν κερδίσαμε, δηλαδή, ομάδες που δεν τις έχουμε ξανακερδίσει ποτέ στην ιστορία μας, τις κερδίσαμε με 20 πόντους, με 30. Γιατί είναι θέμα ψυχολογίας, τα κορίτσια ενθουσιάζονται πάρα πολύ εύκολα και απογοητεύονται εξίσου εύκολα. Βγήκαμε στην τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση. Πήραμε θέση για τον παγκόσμιο. Η καλύτερη θέση που έχουμε πάρει ποτέ στην ιστορία μας. Πέμπτη είχαμε βγει πιο παλιά, το 10 νομίζω, το 9 μάλλον, στο Ευρωμπάσκετ το 9.
Και αυτή η συχαμένη Ισπανία το πήρε μέχρι και στις γυναίκες. Τι γίνεται. Το είχε πάρει και την προηγούμενη φορά νομίζω. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Πάλι με την, είχε παίξει με την. Πάλι με την Γαλλία πρέπει να είχε παίξει. Νομίζω ότι είναι Γαλλία. Τέλος πάντων. Με αυτά τα πλάνα λοιπόν από τα κορίτσια που βάλαν και το γυναικείο μπάσκετ στην ατζέντα μας. Θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και εμείς δίνουμε ραντεβού το φθινόπωρο. Μπορεί να είναι Σεπτέμβριος, μπορεί να είναι Οκτώβριος. Θα τα μάθετε τα νέα μας. Λοιπόν, καλό βράδυ. Θα καλή κλείσουμε. Συνέχεια στο Web TV. Και θα κλείσουμε με τα 10 καλύτερα καρφώματα από NBA. Είναι Αντετοκούμπο μέσα. Δεν μπορεί. Σίγουρα θα είναι. Οπωσδήποτε. Σίγουρα λοιπόν, θα είναι. Με Γιάννη Αντετοκούμπο λοιπόν. Και κλείνουμε και φέτος τον πολυπαίχτα από τον Αντετοκούμπο. Να κλείσουμε και με αυτό. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Here comes Giannis, 2-on-1. Giannis, big steps to the rim and jams it. Timeout, Miami. Put that one on the highlight DVD. Oh, my goodness. Are you kidding me? Get that young man the game ball now. I mean, a 29-point victory. Dragic, 7 on the shot clock. James Johnson with 4 to shoot, drives, and what a dunk! A blocking foul inside, that's the dunk of the year on James Johnson. Gotta count the shot. James Johnson with one of the most incredible dunks you have ever seen. Wiggins sore hanging. Oh man, Andrew Wiggins dropped the hammer as he floated by. That'll be on the highlight reels. Oh, my! He threw it down! That's a punch! Way to go, BG! We have not seen anything like that from Paul George since the injury. Oh, did he take it right in? What a punch! A slam dunk by Westbrook! Well, you know what I'm going to say? That was nasty at this point in the game. As he goes up with the left hand, wow! That is nasty. Finds Jefferson inside. He drops it down again. Talk to everybody, Richard. You're 36. It is great to see that Mr. Jefferson is still moving on up. Zach LaVine. Whoa! Just climbed the ladder on Alex Lang. This is on a bit. Watch this jab step, and he slings it on Alex Lang. Has the crowd on their feet. They are standing up. Even the net fans are on their feet. Oladipo gonna streak and pack it. Where'd he come from? And the crowd buzzing as the Thunder bench still on its feet in amazement. You want to see somebody on a pogo stick? Watch this. Boom!